θα πάμε στα Γρεβενά. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, τον κύριο Ανδρέα Πάτση. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε, καθώς ο κύριος Πάτση συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και έβαλαν σε μία σειρά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Γρεβενά. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Μαρκοπούλου. Είχατε μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάνατε έναν απολογισμό, θα έλεγα, έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ακριβώς, μία αποτίμηση του κυβερνητικού έργου τους 20 μήνες που είμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλήσαμε για τις προτεραιότητες, οι οποίες από την αρχή είχαμε βάλει στο νομό Γρεβενών, τις οποίες παρακολουθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την εξέλιξη και την πορεία τους και εξέφρασε τη μεγάλη ευχαρίστησή του αφενός μέσα στα θέματα υγείας. Με κυρίαρχο το νοσοκομείο, το οποίο όπως γνωρίζετε και το είχα και εγώ ίδιος καταγγείλει, ήταν σε αποσύνθεση και αποδόμηση και μάλιστα ο τότε διοικητής είχε δηλώσει πτώχευση και σήμερα είναι πλήρως επανδρομένο και σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει 45 προσλήψεις και εξυπηρετεί όχι μόνο τον πληθυσμό των Γρεβενών αλλά φιλοξενεί και ασθενείς από άλλους νομούς. Μιλήσαμε για τα θέματα υγείας που και αυτά τα προτεραιότητά μας με κυρίαρχο την δημιουργία του σπερινού ΕΠΑΛ, ένα πάγιο και πολύχρονο και έτοιμα και πάλι πολύ ταλαιπωρημένη ιστορία, το οποίο δημιουργήσαμε και φοιτούν σήμερα 308 συμπολίτες μας και μάλιστα στα θέματα παιδείας, το υγείας ήταν το νοσοκομείο, στα θέματα παιδείας και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την έκπληξή του για τον πολύ μεγάλο αριθμό και ταυτόχρονα και την ευχαρίστησή του για αυτό το πράγμα. Διότι φαίνεται ότι το έργο αυτό βρήκε ανταπόκριση και ήταν ανάγκη για τον νομό μας. Και βεβαίως και άλλα πάρα πολλά θέματα στα θέματα. Ναι, για τα ορεινά Γρεβενά μιλήσατε, κύριε Πάτση. Παρότι ήταν πρώτο, το άφησα τρίτο. Ναι. Και εκεί εξέφρασε την ικανοποίηση. Γιατί δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, είπατε, με το που θα φύγουν οι πρόσφυγες από τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να αναπτυχθούν και πάλι τουριστικά τα ορεινά Γρεβενά. Βεβαίως. Είχα καταρχήν πω ένα πράγμα. Πριν από λίγες μέρες παρακολουθήσαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα σκι στα Γρεβενά. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό που επισκέπτονται αθλητές, επισκέπτονται ξένοι πολίτες το βουνό μας, αυτό το όμορφο βουνό και ταυτόχρονα γίνονται και διαφημιστές, αν θέλετε, της περιοχής μας και του χειροδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Σημαίνει, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η απόφασή μου και η θέση μου και η άποψή μου από την αρχή ότι αυτό το οποίο τουριστικά το έχουμε αποδομήσει και το έχουμε βγάλει από το χάρτη του τουρισμού, το τουριστικών προορισμών, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι σιγά σιγά επανέρχεται. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο αγώνα, μεγάλη μάχη. Ξέρετε, όταν κάτι βγαίνει από το χάρτη χρειάζεται πολλή προσπάθεια και ενδεχομένως και περισσότερος χρόνος για να το πετύχουμε. Έδωσε τα πρώτα δείγματά του, ήταν μια πάρα πολύ καλή ένδειξη. Κουβεντιάσαμε με τον Πρωθυπουργό το θέμα αυτό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πέρα από την αγάπη που έχει για το βουνό, γνώριζε πάρα πολλά πράγματα, μιλήσαμε για τη Βαλιά Κάλτα, μιλήσαμε για το... για το Παλαιοντολογικό Μουσείο, για όλες αυτούς τους θησαυρούς που έχει η περιοχή μας, βεβαίως με αιχμή του δόρατος στο χειροδρομικό και μπορώ να σας πω το εξής, ότι θα είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητές του η αναβάθμιση του χειροδρομικού και της Βασιλίτσας. Κύριε Πάτση, αυτό, ενημέρωσα και το Δήμαρχό μας, πείτε μου. Προγραμματίζετε κάποιες επισκέψεις το καλοκαίρι στα ορεινά Γρεβενά. Βέβαια, αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Είπε κάποια προγράμματα να φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία, κοινωνικός τουρισμός, ορεινός κοινωνικός τουρισμός, προκειμένου κάτι να κινηθεί. Θα σας πω το εξής. Ναι. Πριν από 20 μέρες κοινοποίησα ένα έγγραφο στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γρεβενών των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τα 12 μήνα βάουτσερ. Έχω έρθει σε επαφή με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, μιλήσαμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, μου έδωσε κάποιες λύσεις και κάποιες προτάσεις και τις κοινοποίησα τους ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα δρομολογήσουμε και άλλες εξελίξεις στρατηγικής σημασίας που έχουν να κάνουν με την τουριστική αναβάθμιση όλης της περιοχής και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε ως προτεραιότητα από εδώ και προς. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η πολιτική την οποία ακολουθήσαμε και εγώ ίδιος προσωπικά και ήθελα να φύγουν οι μετανάστες από τον ορεινό και από τα ξενοδοχεία πραγματικά ήταν μια δικαίωση και την άκουσα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο οποίος προγραμματίζει και ο ίδιος κάποια στιγμή να επισκεφτεί γιατί αγαπάει το βουνό και αγαπάει και τα Γρεβενά. Τον επόμενο μήνα
προσδιορίστηκε. Αυτό το ξέρω και αυτό. Αντιλαμβάνεστε ένας πρωθυπουργός. Αλλά είναι δύσκολες οι καταστάσεις, βέβαια. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις και οι συγκυρίες, αλλά είναι μέσα στις προθέσεις του να το επισκεφτεί. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την συνάντηση που είχατε με τον πρωθυπουργό στα πλαίσια του απολογισμού και όλα αυτά που έγιναν στα Γρεβενά. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Βουλευτά, να ρωτήσω λίγο πώς είναι η κατάσταση υγειονομικά στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Ο μόνος δήμος που παραμένει καθαρός είναι ο Δήμος Δεσκάτης και πλέον τον έχουν μετονομάσει σε Ισραήλ της Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι όλοι πονάνε, πονάμε στην κυριολεξία με το επιχειρεί να βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Γρεβενών ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο είδος. Προφανώς υπάρχει μια πίεση, προφανώς υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία, γιατί υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Προς το παρόν όμως είναι σε θέση να ανταποκριθεί όχι μόνο στις πληθυσμιακές ανάγκες της περιοχής μας, αλλά και των όμορων περιοχών. Και βλέπετε ότι φιλοξενεί καθημερινά και ασθενείς με COVID από άλλες περιοχές, είτε από τη Φλόρινα, είτε από την Καστοριά κ.ο.κ. Βλέπετε ότι η Δεσκάτη, που πέρασαν τεράστιο πρόβλημα, επέδειξε μια αυτοκυριαρχία εκπληκτική και μια συνεργασία όλων των φορέων, των κατοίκων, προεξάγοντος του Δημάρχου, και μπορέσαν και ξεπεράσαν το πρόβλημα αυτό και υπερασπίζονται, αν θέλετε, αυτή την υγειονομική, την υγεία την οποία παρουσιάζει η περιοχή. Βεβαίως από εκεί πέρα είμαστε όλοι σε αναμονή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας πανδημικός ιός, ένας φωνικός ιός, πρωτόγνωρος, αχαρτογράφει τα νερά. Και κάθε μέρα είναι μια διαφορετική μέρα, γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί κάποιοι να κατηγορούν την κυβέρνηση για παλινοδίες ή για αποφάσεις οι οποίες σήμερα παίρνονται και αύριο αλλάζουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τα δεδομένα και οι ειδικοί είναι αυτοί που καθοδηγούν τις όποιες αποφάσεις οφείλει να παίρνει η κυβέρνηση. Οι ειδικοί προτείνουν, κύριε Πάτση, η κυβέρνηση αποφασίζει όμως πώς θα κινηθεί. Βεβαίως. Η κυβέρνηση έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Οι ειδικοί απλά προτείνουν. Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα όμως, μην ξεχνάτε, από που παρουσιάστηκε αυτός ο ιός που κλείνουμε ένα χρόνο σήμερα, αυτές τις μέρες, το πρώτο πράγμα που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες και θα ακούμε τους ειδικούς. Είναι κάτι το οποίο το τηρούμε αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Προφανώς η κυβέρνηση αποφασίζει, αλλά αποφασίζει με γνώμονα την κατεύθυνση που δίνουν οι ειδικοί και το συμφέρον του λαού, που είναι να διατηρήσουμε την υγεία μας και την ασφάλειά μας, το οποίο είναι πρωτεύοντα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα μπορεί ένας καταστηματάρης, και δικαίως εγώ θα σας πω, να διαμαρτύρεται και τέκρισε για μια εβδομάδα, τι θα γινόταν εάν δεν ήταν μια οικονομική επίπτωση, θα ήταν μια επίπτωση υγείας, ζωής, ευρύτερη. Τότε φαντάζεστε ότι οι κραυγές θα ήταν διαφορετικού τύπου και δεν θα θέλαμε ποτέ να τις ζήσουμε, και δυστυχώς μέσα από τηλεόραση στο παρελθόν πήραμε πολλές προσλαμβάνουσες εικόνες από άλλους λαούς για την οδύνη και το θρήνο των οποίων έζησαν. Και εμείς προσπαθούμε να τα αποφύγουμε παντή τρόπο, με όποιο κόστος, ακόμα και με το πολιτικό κόστος ότι αδικούμε κάποιους ή δεν κάνουμε σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα χρόνο μετά, όσο αφορά τα θέματα υγείας, δικαιώνει απόλυτα τις επιλογές της κυβέρνησης. Κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.